Όχι. Τι θέλει. Τι θέλει. Τι. Τι. Τι θε. Τι θε. Αν θέλετε να δείτε πώς θα ήταν ο Φλωρινιώτης αν ήταν ατμοποιητής, αράξτε. Intro. Hello! Γεια χαρά σε όλους, Skylab εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι μπόμπα. Σήμερα έχω στα χέρια μου τον Mage 2019 RTA... Όχι. Τον Mage RTA 2019 Edition από CoilArt. Το προϊόν μου το στείλε ο Βασίλης L για την παρουσίαση και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ναι, θα υπάρχει πάντα link από κάτω. Μπορεί κάποιος να ζει σε σπηλιά και να μην ξέρει τον Βασίλη. Λοιπόν, είναι ένας 25άρης με μεγάλα εισαγωγικά. Επισκευάσιμος τανκάτος ατμοποιητής, για στήσιμο με διπλή και με μονή αντίσταση. Και επίσης έχει bottom airflow, δηλαδή ο αέρας έρχεται από κάτω. Το deck του είναι κάτι γνώριμο και ξέρουμε πως δουλεύει καλά και σταματάω εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έρχεται στη συσκευασία του, να κάνουμε ένα στισηματάκι και στη συνέχεια επιστρέφουμε, να τον ατμίσουμε και να σας πω την εμπειρία μου. Φύγαμε. Και εδώ είναι το κουτάκι στο οποίο μας έρχεται ο Mage RTA 2019 Edition από την CoilArt. Χάρτινο κουτάκι με sleeve, χρώμα green, πράσινο. Και εδώ, αν θέλετε να κάνετε μια παύση, βγάζουμε το sleeve και μέσα στο κουτάκι θα βρούμε μια κάρτα quality check, ένα, ας το πούμε, user manual. Είναι ό,τι βλέπετε, δεν έχει κάτι άλλο. Στα άλλα είναι απλά άλλη γλώσσα, ένα ίσιο κατσαβίδι, ένα extra bubble glass και ένα σακουλάκι με 2 extra O-rings και 4 extra βίδες που είναι ίσιες. Και φυσικά τον ατμοποιητή μας, τον Mage RTA 2019 Edition. Λοιπόν, βασικά χαρακτηριστικά. 25 χιλιοστά στη βάση, αλλά όπως βλέπουμε η βάση είναι μόνο αυτό το μικρό χείλος εδώ πέρα, το stainless steel. Αυτό είναι 25 χιλιοστά και μετά με τη μία φαρδένει. Και γράφει ότι στο πιο φαρδί σημείο είναι 28 χιλιοστά. Οπότε όπως βλέπουμε, εγώ τον θεωρώ 28 ατμοποιητή. Ύψος χωρίς το επιστόμιο 44 χιλιοστά, με το επιστόμιο 55 χιλιοστά. Και χωρητικότητα 4,5 ml. Και τα χρώματα στα οποία είναι διαθέσιμο είναι μπλε, κόκκινο, purple, μαύρο και αυτό το πράσινο. Και είναι κατασκευασμένος κυρίως από stainless steel, αλλά όπως βλέπουμε έχει αυτό το coating, το resin coating, που τον κάνει και πιο παχουλό και πάρα πολύ άσχημο κατά τη γνώμη μου. Και για να καταλάβετε γιατί μέγεθος μιλάμε, καθώς έχουμε να κάνουμε με ένα τεράστιο ατμοποιητή, θα τον βάλω δίπλα-δίπλα με τον Core RTA που έκανα review πρόσφατα. Δείτε τι διαφορά έχουνε. Και εδώ είναι δίπλα-δίπλα με τον Serpent Elevate. Μιλάμε ότι είναι τεράστιος. Λοιπόν, πάμε από πάνω μέχρι κάτω. Επιστόμιο 8-10, το οποίο έχει O-rings και στη βάση του επιστομίου αλλά και στον ατμοποιητή, οπότε είναι και συμβατός με 8-10 Goon Style επιστόμια. Αναπλήρωση υγρού είναι από πάνω, top fill, ξεβιδώνουμε. Έχει πολύ λίγα threads ευτυχώς, ξεβιδώνει με τη μία και μας ανοίγει αυτές τις δύο μεγάλες σχισμές. Εδώ κάτω έχουμε το bubble glass μας, το tank και την καμινάδα μας, η οποία το μόνο branding που έχει πάνω είναι αυτό το logo της CoilArt. Ο αέρας έρχεται από κάτω, η ρύθμιση του αέρα γίνεται από αυτό εδώ το δαχτυλίδι, το οποίο είναι αρκετά σφιχτό. Τώρα εμένα γλιστράνε και λίγο τα χέρια μου και είναι λίγο δύσκολο να το γυρίσω. Έχουμε δύο τεράστιες σχισμές, ό,τι ρυθμίσουμε από τη μία πλευρά προφανώς θα είναι ακριβώς το ίδιο και από την άλλη. Και στη βάση μας λέει Mage, designed by CoilArt, και το σπήρωμα 510, το οποίο έχει επιχρυσωμένο πόλο που πουρεξέχει λίγο και έχει και peak insulator γύρω-γύρω. Να το δούμε και από μέσα. Έτσι είναι η καμπάνα μας από μέσα. Κλασικό κονικό σχήμα και με ένα αρκετά φαρδί σαφ για να περνάει ο αέρας. Και εδώ είναι το deck μας. Λοιπόν, όπως λέμε, το deck είναι τύπου postless, δηλαδή δεν έχουμε post, και θυμίζει αρκετά Kylin 2 RTA. Και γενικότερα αυτό το καμπυλωτό σχήμα, το οποίο έχει και honeycomb τρύπες, είναι σίγουρα η εποχή του τελευταία και έχουμε δει αρκετές εταιρείες να το παρουσιάζουν. Η εισαγωγή για τα βαμβάκια μας είναι εδώ και εδώ. Εδώ έχουμε τις τρύπες, τις 4 τρύπες για τα ποδαράκια των αντιστάσεών μας. Και οι βίδες είναι για flat κατσαβίδι, το οποίο είναι κάτι που εγώ προτιμώ χίλιες φορές από το Allen.
Φαίνεται πάρα πολύ απλό deck, προφανώς μπορούμε να κάνουμε στήσιμο και με διπλή αντίσταση αλλά και με μονή και στην ουσία ο αέρας μπαίνει από κάτω, ταξιδεύει μέσα από το deck και βγαίνει από όλες αυτές εδώ τις τρύπες. Σαν ιδέα ξέρουμε πως αυτός ο τύπος deck αποδίδει αρκετά καλά, αλλά αρκεί να το δοκιμάσουμε και στην πράξη. Και ένα τελευταίο πριν πάμε για στήσιμο και τεράστιο θετικό για εμένα είναι ότι ο ατμοποιητής λύνεται σχεδόν όλος για έξτρα καθαρισμό. Και βγαίνει μέχρι και το deck αυτό εδώ πέρα, οπότε μπορούμε να καθαρίσουμε και την εισαγωγή του αέρα μας. Είμαι μεγάλος φαν, ένα μπράβο στην Coil Art. Πάμε να δούμε και ένα στήσιμο. Για το σημερινό στήσιμο θα χρησιμοποιήσω Coilology Fused Clapton 228 με 36 περιέλυξη. Θα δείξουμε στήσιμο με διπλή αντίσταση, αλλά και με μονή αντίσταση είναι ακόμα πιο εύκολο, καθώς τα ποδαράκια μας θα πάνε ένα ας πούμε εδώ και το άλλο εδώ κάτω. Για στήσιμο με διπλή αντίσταση προτείνω τα ποδαράκια να είναι από την ίδια πλευρά και αν έχετε κάποιο εργαλείο coil προτείνω 5 χιλιοστά μήκος για τα ποδαράκια. Επίσης ξέχασα να αναφέρω για διπλή αντίσταση προτείνω 2,5 χιλιοστά πυρήνα. Και κάπου εδώ είναι το ύψος που θέλω να έχω τις αντιστάσεις μου, ίσως και να με έπαιρνε ένα χιλιοστό πιο χαμηλά. Κάπου εδώ είναι το ύψος που μου αρέσει να κόβω τα βαμβάκια μου. To a code we all swore. For this life we have chosen. We are the soldiers to a common war we fight. To this passion of love we may fail and die. Αυτό είναι το ύψος που θέλω να έχουν τα βαμβάκια μου μέσα στην τρύπα τροφοδοσίας. Δεν θέλω να κουμπάει κάτω-κάτω, πιστεύω ότι βοηθάει στην τροφοδοσία. Και υγράκι για σήμερα, τελευταίες σταγόνες από το αγαπημένο VNV Grape Groove. Για άλλη μια φορά, αυτός είναι ο Mage RTA 2019, ας επιστρέψουμε να τον ατμίσουμε και να σας πω την εμπειρία μου. Φύγαμε! Λοιπόν, έχουμε νέο host στο κανάλι. Αυτή είναι η Dusty. Dusty? Θα συνεχίσουμε το review με την Dusty δίπλα όσο αντέξει. Αυτός ήταν ο Mage RTA 2019 Edition. 0,33 ohm, 50 watt. Για να δούμε.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δεν είχα ούτε διαρροές, ούτε πρόβλημα στο στήσιμο, ούτε τίποτα. Παίζει άψογα. Βαρέθηκε. Τον έχω κάνει κόμπο με το Mystic Mold από την iJoy, γιατί έπρεπε να τον κάνω όσο πιο γελίο γίνεται. Τώρα αναφέρομαι σε αυτούς που νοιάζονται για την εξωτερική εμφάνιση. Δυστυχώς για εσάς παίζει πάρα πολύ καλά. Τώρα για αυτούς που δεν τους νοιάζει η εξωτερική εμφάνιση. Παίζει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε με τη μία να δούμε τι μου άρεσε και τι δεν μου άρεσε και ας ξεκινήσουμε από το τι μου άρεσε. 1. Γεύση και απόδοση. Πραγματικά παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι στην κατηγορία Core. Παίζει εκεί ψηλά. Είναι από τους καλύτερους σε απόδοση και γεύση Dual Coil RTA που έχω χρησιμοποιήσει προσωπικά. Και για να είμαι ειλικρινής, ίσως και να παίζει μία τριχούλα καλύτερα από τον Core. Είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά μπορεί και να ισχύει. 2. Το στήσιμο. Το στήσιμο, είδατε και στα κοντινά, έχουμε να κάνουμε με postless deck. Είναι γελίο, είναι πανεύκολο. Κόβουμε τα ποδαράκια στα 4-4,5 mm με ένα coil εργαλείο, με κάποιο εργαλείο. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό. 3. Ο αέρας του. Έχει smooth αέρα, έχει αρκετές επιλογές αέρα. Στο smooth βοηθάει πάρα πολύ οι τρύπες, το honeycomb steel που έχει μέσα στο deck. False alarm για το ρέψιμο. Δεν μου ήρθε. Στο full ανοιχτό δεν έχει αέρα αναπνοής, έχει λίγα φρένα, αλλά και πάλι είναι αρκετά αεράτος. Είναι τόσο αεράτος σε φάση που δεν είναι του γούστου μου. Εγώ προσωπικά παίζω στη μέση περίπου και είμαι 1. Και είναι και smooth σε όλο το εύρος ρυθμίσεων. Τέσσερα. Όπως είδαμε και στα κοντινά, ο ατμοποιητής λύνεται όλος. Μπορούμε να τον ξεσυναρμολογήσουμε όλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό για μένα και είναι κάτι που δεν βλέπουμε τελευταία πάρα πολύ συχνά. Και είναι σημαντικό γιατί έχουμε πρόσβαση παντού. Μπορούμε να μπούμε και να καθαρίσουμε full όπου γουστάρουμε. Και ειδικότερα αν έχει κάποιο ατύχημα με διαρροές και ιστορίες. Μεγάλο προ. Και πέμπτο και τελευταίο είναι οι επιλογές. Μπορούμε να στήσουμε και με διπλή αλλά και με μονή αντίσταση. Εγώ όταν έχουμε την επιλογή ένα από τα δύο θα προτιμήσω τη διπλή αντίσταση και στη συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον έχουμε να κάνουμε με ένα τόσο μεγάλο ατμοποιητή πιστεύω ότι η διπλή αντίσταση αποδίδει και καλύτερα. Θα μας δώσει το 100% της απόδοσης. Εγώ στα κοντινά έστησα με διπλή αντίσταση, αν θέλετε να δείτε μονό στήσιμο νομίζω έχει κάνει ο Βασίλης στο δικό του βίντεο. Και αυτά ήταν και τα θετικά. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, πρώτον, το μέγεθος, το κοστούμι και γενικότερα η εμφάνισή του. Δεν ξέρω αν το δείξα και στα κοντινά, αλλά πρέπει να δείτε κάπου εδώ. Πρέπει να δείτε πόσο πάχος δίνει αυτό το resin κοστούμι που του φοράνε. Δίνει πάρα πολύ πάχος, τον κάνει super παχύ. Ο ατμοποιητής λένε ότι είναι 25 χιλιοστά στη βάση του. Αυτό ισχύει μόνο για το δαχτυλίδι εδώ κάτω. Εδώ ακριβώς. Όλο το υπόλοιπο είναι γύρω στα 28. Στο πιο φαρδί του σημείο είναι 28. Άρα εγώ τον θεωρώ 28 ατμοποιητή. 2. Κάτι που ανέφερα ήδη. Το μεταλλικό δαχτυλίδι στη βάση, που είναι και το μόνο σημείο στο οποίο είναι 25 χιλιοστά, δίνει ένα ύψος. Μου φέρνει αναμνήσεις, κακές αναμνήσεις, drag 2. Με το φανταστικό αυτό 5-10 δεν φαίνεται όσο άσχημο φαινόταν το drag 2 με τους ατμοποιητές, αλλά και πάλι. 3. Έχουμε να κάνουμε μόνο με bubble glass. Το τζαμάκι μας είναι bubble glass και τα δύο τζαμάκια. Πάρα πολύ μαζί και εγώ σπάνια θα βρούμε έναν ατμοποιητή που του πηγαίνει το bubble glass. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, 1. Έχουμε ανάγκη από τα 4,5 mm χωρητικότητα και 2. Κάποιο ίσιο τζαμάκι θα του πήγαινε πολύ άσχημα, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν είχαμε ίσιο τζαμάκι, θα φαινόταν πάρα πολύ γελίος. Άλλο, το top fill. Το top fill είναι βίδωμα, οπότε κλαίω για αυτό. Βέβαια, το συγκεκριμένο δεν θέλει ούτε μία full στροφή. Είναι περίπου 3 τέταρτα της στροφής από όσο υπολόγισα. Οπότε έχει πάρα πολύ λίγες σπήρες και ανοίγει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά και πάλι είναι βίδωμα. Και ένα τελευταίο, το drip tip, το επιστόμιο. Το επιστόμιο, αν βραχεί λίγο, αν βραχούν λίγο τα O-rings, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα και έχει τύχει να μου βγει 2-3 φορές στην τσέπη. Αυτά. Λοιπόν, μετά από μια γρήγορη αναζήτηση, δεν τον βρήκα σε ελληνικό μαγαζί. Κάντε κι εσείς μια έρευνα, άμα σας ενδιαφέρει. Αλλά, υποθετικά μιλώντας, αν παίζεις την τιμή που παίζουν οι υπόλοιποι γύρω στα 40 ευρώ, έχω να πω το εξής. Αν αγνοήσουμε την εμφάνιση και το μέγεθος και εστιάσουμε στην απόδοση, τη γεύση και την ευκολία στισήματος και όλα τα υπόλοιπα, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Είναι από τους top της κατηγορίας, πιστεύω, και εγώ προσωπικά που δεν το περίμενα, έχω αδειάσει πολλά τανκάκια. Εν ολίγης, είχα μια πάρα πολύ καλή ατμιστική εμπειρία και δεν περίμενα να το χρησιμοποιήσω τόσο πολύ. Ένοχος. Αν βέβαια τα looks σας χαλάνε, σας καταλαβαίνω, οπότε είναι θέμα γούστου.
Anyway, αυτά είχα να πω πάνω στον Mage RTA 2019 Edition. Ήμουν ο Kyleb και ελπίζω να βοήθησα. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Αλλά αν σας άρεσε, κάντε ένα like και μια εγγραφή για επόμενα βίντεο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή θα έχω links για τα social media μου. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και τα λέμε την επόμενη φορά.